Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, το όνομά σας και το σχόλιο σας. Λέγομαι Σόζος Παναγιώτης, είμαι βιοτέχνης αλλά στην ουσία άνεργος και θέλω να μιλήσω, επειδή βλέπω σήμερα για πολλά σκάνδαλα μιλάμε εδώ, για πολύ δίκαιο γενικότερα στην κοινωνία μας, θέλω να ρωτήσω και τους πολιτικούς και τους νομικούς και τους δημοσιογράφους της αίθουσας για το θέμα των 600 δις του Αρτέμι Σόρα. Εγώ εντωμεταξύ, σαν ενεργός πολίτης, μιλάω με στοιχεία. Τώρα, τι σχέση έχει με χαρτιά, το θέμα θα δείτε τη σχέση. Έχει μεγάλη σχέση. Και το συζητάμε όμως σε κάθε εκπομπή. Υπάρχει... Έχει απαντηθεί 50 φορές. Εγώ όμως ήρθα με χαρτιά, κύριε Χατζηνικολάου. Τι χαρτιά, τα λεφτά, έχετε φέρει τα λεφτά. Επειδή στην τελευταία εκπομπή. Αν έχετε φέρει τα λεφτά, στην τελευταία εκπομπή που κάνατε. Αν έχετε φέρει χαρτιά με δηλώσεις, να μην το συζητήσουμε. Έχω φέρει. Όχι δηλώσεις, σφραγίδα του κύριου Στουρνάρα. Σας κάνει. Τι σφραγίδα. 3 Νοεμβρίου του 2012. Απαντάει ο κύριος Στουρνάρας στην πρόταση του κυρίου Αρτέμι Σόρα για τη χρηματοδότηση της χώρας με 600 δισεκατομμύρια. Στο λογιστήριο. Παραπέμπει στο Γενικό Λογιστήριο και διαβάστε το λίγο. Και μετά έβγαλε ανακοίνωση όμως το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχει μεταγενέστερη επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου. Υπάρχει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σας βεβαιώ εγώ, την οποία έχουμε δημοσιεύσει. Σας προκαλώ υπάρχει, λοιπόν. Υπάρχει, μη με προκαλείτε, σας το λέω σίγουρα. Εντάξει, να τι θα πει με προκαλείτε. Μα είναι σοβαρό πράγμα να μου λέτε ότι με προκαλείτε. Γιατί με προκαλείτε. Μη με προκαλείτε. Υπάρχει ανακοίνωση. Ορίστε. Είναι πριν από αυτό. Διαβάστε λίγο τις ημερομηνίες. Διαβάστε λίγο τη λέει ανακοίνωση. Είναι πριν από αυτό. Ναι, έχετε αυτό φέρει τις επιταγές τώρα να κάνουμε δουλειά. Είναι τώρα συζήτηση αυτή. Γιατί μα σας ρωτάω. Σόρος, έτσι. Για τον Σόρα μιλάμε, τον Έλληνα Σόρα και όχι για τον Τζορτζ Σόρος. Σόρα, λοιπόν, Σόρος. Ωραία, αν είναι ένα μας. Θέμα που δεν μας απασχολεί. Όλοι λένε επισήμως ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Κατά τη γνώμη σας, η κυβέρνηση δεν θέλει να εξοφληθεί το χρέος. Κατά τη γνώμη μου. Πείτε μου. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν δύο όροι. Δίνει 600 δισεκατομμύρια, όχι προσφέρει τα λόγια, έχει κάνει κατάθεση. Η Καναδική Τράπεζα όμως λέει ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Κάντε λάθος, πού στον ισολογισμό. Έτσι έχει απαντήσει. Τι από πού το λέω. Ρωτήσαμε την τράπεζα. Εσείς. Πέντε εφημερίδες έχουμε θέσει το ερώτημα. Και η τράπεζα απαντά ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μπορώ να έχω το χρόνο μου. Εκτός αν είναι ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκτός αν είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να ακουστεί. Ποιο, κάθε φορά ακούγεται. Δεν έχω κάνει εκπομπή χωρίς το Σόρα. Και για το Μανάβη να μιλάμε, ναι. Έρχεται κάποιος και ρωτάει για το Σόρα. Βαρέθηκα όμως, δεν έχει νόημα. Να σας πω κάτι. Ωραία. Πείτε στον κύριο Σόρα να πληρώσει το χρέος, να τελειώνουμε. Ωραία, να σας τι πω το συζητάμε από εκπομπή σε εκπομπή. Κατευθείαν. Μεσολαβητές. Χωρίς μεσολαβητές. Τι τον θέλει το Στουρνάρα. Στην πηγή να μην σας κατηγορήσουν για μεσάζοντα. Ποιος τον χαιρετάει το Στουρνάρα. Να πάει μόνος του άνθρωπος να πληρώσει στις τράπεζες τα ομόλογα. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, κύριε Χατζη, τι νόημα έχει αυτό, αυτή η έχω συζήτηση. Έχω δικαίωμα λόγου ως πολίτης. Ναι, πείτε τα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είναι τα λεφτά. Λοιπόν, όταν ο Στουρνάρας... Όχι όταν ο Στουρνάρας, τα λεφτά πείτε που είναι. Απατάει ότι δίνει προσέλεγχο. Μην με διακόπτετε, γιατί ας δεν με αφήνετε. Μα δεν γίνεται έτσι όμως. Σας έχω πει ότι... Μα μου φέρνετε τώρα το ότι το παρέπεμψε στο λογιστήριο ο Στουρνάρας σαν απόδειξη ότι υπάρχουν τα λεφτά. Τώρα παραπέμπει... Το παραπέμπει στους αρμόδιους. Χαρτί ότι υπάρχουν τα λεφτά, έχετε να μου δείξετε. Υπάρχουν... Αυτό είναι αρμόδια τα όργανα και οι φορείς και η κυβέρνηση. Απάντησαν τα όργανα και οι φορείς ότι το ελέγξαν και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, προκαλώ όποιον το απαντήσαν. Πολιτικό. Μην προκαλείτε γιατί έχουν απαντήσει. Δεν υπάρχει απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχει επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Μήνυση για εσχάτη προδοσία που έχουν όλοι τους. Μήνυση για εσχάτη προδοσία. Που δεν παίρνουν τα 600. Τι όλοι τους. Για μισό λεπτό. Μην μ' αρχίζεις τα γενικά. 302. Ποιος είναι αυτός που δεν πάει για εσκάτη προδοσία. 302, στο Star Channel στις 2 η ώρα τη νύχτα. 302, μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Αν θέλετε να χλεβάσετε ένα τόσο σημαντικό προδοσία. Θέμα. Αν θέλετε να χλεβάσετε ένα σημαντικό θέμα. Ήρθες εσύ να μου το πεις να με πας στο γουδί. Ο Σόρας. Τον ήξερα και χτες δηλαδή. Κληθείτε στην προανακριτική εξέταση να απαντήσετε τότε. Ακούω όλοι. Αυτό που σας ενοχλεί, τα οριζόντια μέτρα, ο εκφασισμός της γενίκευσης, ναι. Έρχεστε εδώ ακόμα και ως πολίτες και λέτε. Δεν σας αρέσουν οι δύο όροι. Δεν σας αρέσουν οι δύο όροι που έχει θέσει. Λογιστικό έλεγχο. Λογιστικό έλεγχο της. Από ποια θέση θέτει όρους. Προσέξτε να δείτε. Από ποια θέση θέτει όρους. Ποιος είναι αυτός, δίνει 600 ο Σωτήρας. Δεν βαρεθήκατε σωτήρες. Θέλετε να με καλύψετε. Αψήφιστους ανέλεγκτους. Θέλετε να με καλύψετε να μην ακουστεί αυτό που θέλω να πω. Όχι.
Δηλαδή, αν μίλησα θέλω να μην με καθίσεις εσύ με το σώρο σας κάνει. Ελάτε ολοκληρώστε. Μα δεν προλάβω να ελάτε ολοκληρώστε, αφήστε και τα λεφτά να τελειώσουν. Υπάρχει λοιπόν, θα τα αφήσω τα λεφτά γιατί πολύ σύντομα θα δείτε πολλές αλλαγές σε αυτό το θέμα. Οι Έλληνες ενώνονται. Ελάτε, σας λοιπόν, παρακαλώ. Υπάρχουν δύο όροι. Εγώ εκπλήσω με πώς υπάρχουν τόσο εύκολοι συμπολίτες. Δεν αφήνεται. Ακόμα υπάρχει λόγος ίσως. Ελάτε. Ναι, πολύ σοβαρός λόγος. Δεν θέλω να πληρωθεί το χρέος. Δεν θέλω να ξοδευτεί ο σώρας. Ελάτε παρακαλώ τώρα. Αστιότητες να μιλάτε. Τι λόγος να υπάρχει. Στοιχεία και χαρτιά. Να ανησυχώ, μην ξοδευτεί ο σώρας. Λοιπόν, τι ανοησία είναι. Οι δύο όροι είναι οι εξής. Λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους, κάτι που θέλουμε όλοι οι Έλληνες. Αυτούς τους όρους έβαλε για να πάρουν τα 600. Και ο δεύτερος όρος είναι από το 1974 έως και σήμερα να αποδοθούν ευθύνες από 10 κληρωτούς αεροπαγίτες. Γι' αυτό δεν αγγίζει η κυβέρνηση αυτά τα 600 δισεκατομμύρια. Και η οικονομική όρη είναι μισό της 100 και 100 χρόνια αποπληρωμή. Και το μισό της 100 θα παραδοθεί στον ελληνικό λαό πάλι πίσω. Αποδείξτε ότι υπάρχουν τα χρήματα, έχετε. Τα έχουν στα χέρια τους. Υπεύθυνοι, η υπεύθυνη έβγαλαν βεβαίως, ανακοίνωση ότι ερωτήθηκε η τράπεζα και δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και όλη τη κυβέρνηση, ο Άριος λοιπόν, Πάγος και όλα τα κόμματα της Βουλής γνωρίζουν. Ελάτε. Κύριε Βορύδη, παρακαλώ να απαντήσετε εκ μέρους της κυβερνήσεως. Σε ποιο θέμα? Σε αυτό το θέμα. Τι λέτε αυτό? Είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσει να απαντήσετε, εκπομπή. Πόσο σοβαρά μιλάτε. Βεβαίως, πολύ σοβαρά. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν παρapλανηθεί και πιστεύουν ότι υπάρχουν. Σας παρακαλώ. Αντί να απαντήσουμε σε αυτό, να πούμε κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά δύο συμπολίτες μας ισχυρίζονται κάτι το οποίο στα αυτιά μας ηχεί παράλογο. Όμως αυτό βάζει ένα πρόβλημα. Ότι η ελληνική κοινωνία πραγματικά ζητάει ουσιαστικές απαντήσεις. Και αυτό είναι θέμα. Γι' αυτό λοιπόν οι ερωτήσεις των περισσότερων ήταν τι κάνουμε στο μέλλον. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα πρέπει να απαντήσει. Και πρέπει να απαντήσει με σοβαρότητα. Υπάρχουν λοιπόν θεσμικές αλλαγές, οι οποίες ακούστηκαν προηγουμένως και δίνουν τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να ενεργήσει με ζητά τα χέρια αυτή τη στιγμή. Κύριε Βουλευτά, ναι. Κύριε Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, θα σας πω ότι κατά τη γνώμη μου έχει πολύ σοβαρές ευθύνες το πολιτικό σύστημα όταν επιτρέπει να αναπτύσσονται φιλολογίες και φημολογίες σαν αυτές χωρίς να παρεμβαίνει και χωρίς να βρίσκει τρόπο να περιφέρονται κάθε μέρα να λένε ότι υπάρχουν τα χρήματα. Μα απαντάει το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχει τίποτα και τελείως. Να ξαναπούμε, να ξανακάνουμε την κουβέντα. Όποιος πίστηκε, πίστηκε. Όποιος δεν πίστηκε, με κάτι μακαράτη. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Λοιπόν, έχει τα αριθμό πρωτοκόλλου, εντάξει, τα κάνουμε τώρα. Δικαστηρίου στη δίκη του Άδωνη Γεωργιάδη, μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν έχετε το λόγο. Ομιλείτε άνευ μικροφόνου, δεν έχετε το λόγο. Ήταν πολύ έξυπνο το να βρείτε τον τρόπο σε μια άσχετη εκπομπή να έρθετε για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Όχι. Έχω δει όμως με ποιον τρόπο ο κύριος Σόρας και όσοι πιστεύουν σε αυτή την πρωτοβουλία, σε κάθε εκπομπή που κάνουμε, βρίσκουν τον τρόπο να είναι παρόντες. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, τι αποφάσεις έβγαλε ο Άριος Πάγος. Θα πάρετε αυτή τη μήνυση που δεν γνωρίζει και η κυρία Κανέλη τίποτα με αριθμό. Μιλάτε καταρχήν χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Τη μήνυση την έχω διαβάσει και δεν αποδεικνύει ότι υπάρχουν τα χρήματα. Λέτε ανοησίες. Ελάτε. Τέλος συζήτησης. Τέλος συζήτησης. Τέλος. Ελάτε. Να έρθετε με τα αποδεικτικά ότι υπάρχουν τα χρήματα σε όποια εκπομπή μου θέλετε. Αλλά με τις αποδείξεις ότι υπάρχουν τα χρήματα. Είμαι απολύτως ανοιχτός. Όποτε θέλετε με τα παραστατικά της τράπεζας, τα οποία θα μου τα φέρετε από την προηγουμένη να τα ελέγξω. Είμαι ο Υπουργός Οικονομικών. Όχι, είμαι ο Νίκος Χατζηνικολάου, δημοσιογράφος και θα ελέγξω την παραμονή που θα μου φέρετε τα χαρτιά, συνομιλώντας με τη διοίκηση της τράπεζας για την οποία μιλάτε, με τη διοίκηση της τράπεζας, θα ελέγξω ότι είναι ακριβή τα παραστατικά, όπως έχω χρέος. Δεν έχουμε θεσμούς. Παρακαλώ. Παρακαλώ, σιωπή τώρα για να ακούσετε τους συμπολίτες σας. Παρακαλώ, σιωπή τώρα, για να μιλήσουν και οι άλλοι. Ελόπλος Δημήτρης Συντολομπάμπου, είμαι σύμβουλος θέματα ασφάλειας και άπειντας. Βάλτε πιο κοντά το μικρόφωνο και φωνάξτε λιγάκι. Είναι ανοιχτό. Αγγελόπουλος Δημήτρης Στολοπάμπου. Είμαι σύμβουλος σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Έχω υπάρξει στο παρελθόν σαν στρατιωτικός στο σύμβουλο στο Τζοχαντζόπουλο για θέματα ΝΑΤΟ και επί Νέας Δημοκρατίας 2426 διεθνών σχέσεων στον Υφυπουργό.
Από όλη αυτή την εμπειρία μου και εγώ κοντά στη σημερινή συζήτηση, έχω τρεις επισημάνσεις. Η μία επισήμανση όσον αφορά το θέμα το ποιος έκανε τις παραγγελίες. Τις παραγγελίες τις έκαναν τα επιτελεία. Αλλά πώς. Η αναξιοκρατία με την διαφθορά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Τα άτομα τα οποία ήταν σε θέση κλειδιά από ηγεσία έως κλαδάρχες, έως η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και όλες οι συνταφείς διευθύνσεις, ήταν τοποθετημένα άτομα τα οποία ήταν σε άμεση σχέση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Η διαμαγείας κάθε προμήθεια έμπαινε μέσα σαν στη δομή δυνάμεων. Ακολούθως έμπαινε στον προϋπολογισμό, στο πενταετές. Ήταν μια πολύ καλά σχεδιασμένη, περίπου διετής διαδικασία. Μετά βγαίνανε οι προδιαγραφές φωτογραφημένες. Η απόφαση ήταν ήδη προηλυμένη. Μετά πήγαινε στη ΚΔΕ για τη διαδικασία του διαγωνισμού. Υπήρχε η πρημοδότηση από ειδική ομάδα των αξιωματικών επιτελών, που ήταν και αυτοί τοποθετημένοι εκεί. Και τελείωνε με την ανάθεση και την σύμβαση, αν δεν υπήρχαν και μετά τη σύμβαση αναθεωρητικές. Η δεύτερη, αυτό το πράγμα συνεχίζει να παίξει. Η αναξιοκρατία είναι κάτι φοβερό. Είναι ένα εξευθελιστικό. Εγώ παραιτήθηκα γιατί το θεωρούσα πολύ εξευθελιστικό να καθίσω να πω αν είμαι Νέα Δημοκρατία Πασόκ για να προχωρήσω σε ανώτατο βαθμό. Αυτό το πράγμα συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Σήμερα υπάρχει αρχικός κλάδου, ο οποίος ήταν επί Παπαντονίου υπασπιστής. Είναι τίτλος τιμής και είναι για κάποιον ένα σύντονα γίνεται αρχηγός. Αποστατεύτηκε επί Νέα Δημοκρατία και τον επανέφερε το Πασόκ. Δεν έχω τίποτα μαζί του. Δεν την είχα προλάβει ποτέ, δεν συμπερίτησα μαζί του. Είναι πικρά πράγματα αυτά. Είναι πικρά. Είναι πικρά. Πολύ πικρά πράγματα. Και γενικευμένα βαριά. Λέτε η αναξιοκρατία βασικά. Υπάρχει αναξιοκρατία. Υπάρχει υπάρχουν αξιωματικοί. Όχι, υπάρχουν εξαιρετικοί αξιωματικοί. Το σύστημα. Και ζουν με 8 κατοστάρικα. Το σύστημα, ακούστε και δεν έχουν πάρει φράγκο. Το σύστημα των δύο. Όχι, δεν με καταλαβατε. Το σύστημα των δύο μεγάλων κομμάτων έχει φέρει φοβερή αναξιοκρατία. Και όλα τα άτομα τα οποία ενέχονται στη διαφθορά, όπως βλέπουμε τις περιπτώσεις Ευσταθίου. Ήταν άτομα τα οποία είχαν τοποθετηθεί. Δεν έχει καμία σχέση με το μέσο αξιωματικό, ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με διαφθορά. Μπορώ να σας κάνω μια λειτουργική ερώτηση, δεν την ξέρω, κύριε Πετρινικολά, είναι ευκαιρία. Το γραφείο, το τμήμα εξοπλισμών. Η Διεύθυνση Γενικών Εξοπλισμών. Η Διεύθυνση Γενικών Εξοπλισμών. Είναι μέσα στο Πεντάγωνο. Όχι, εκτός Πεντάγωνου. Α, δηλαδή. Με πολιτικό προϊστάμενο. Όταν βγαίνουν εκεί, δεν περνάνε από την πύλη του Πενταγώνου, να ξέρω εγώ ποιοι μπαινοβγήκαν. Μπορεί να μπαινοβγούν και στο Πεντάγωνο, όπου πηγαίνουν οι αρμόδιες διευθύνσεις εξοπλισμών και κάνουν παρουσιάσεις. Συγγνώμη, άμα μπει οποιοδήποτε στο Πεντάγωνο, υπάρχει από τους κανονισμούς η πύλη που φαίνεται ποιο μπαινοβγαίνει. Καταγράφεται και τώρα με την. Στους εξοπλισμούς καταγράφεται. Και στους εξοπλισμούς καταγράφεται. Και γίνεται και. Με την ίδια αυστηρότητα. Στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο ποιο ήταν, γιατί πήγε και με την ίδια αυστηρότητα και την ίδια στρατιωτική δομή. Ναι, με την πύλη. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν κάνω καθιότητα πύλη, αλλά πιστεύω πως. Ευχαριστώ. Δεύτερη επισήμανση είναι θέμα των αντισταθμιστικών. Εκεί ήταν ανεπάρκεια Νέα Δημοκρατία. Επί το έτος 2005 είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια ονομαστική αξία. Αυτά κάποτε πρέπει να δοθούν. Έχουν πληρωθεί, πρέπει να δοθούν. Ήταν καθαρά το 2005. Αυτό που ήμουν εγώ επάνω ήταν μια εκτιμόμενη αξία ονομαστική γύρω στα 300 εκατομμύρια. Σήμερα. Εκτός αν μερικά από αυτά έχει παρελέψει ισχύ γιατί κάνει μια 20 ετία, πρέπει να είναι κάπου εκεί. Είναι μη εκτελεσέντα. Αυτά είναι μη εκτελεσέντα, τα εκτέλεστα και τα οποία τα ζητάει η επιμόνωση ή η αμυντική βιομηχανία. Μάλιστα. Έχουν πληρωθεί, πρέπει να δοθούν. Μάλιστα. Και μια τελευταία παρατήρηση για το θέμα τη. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Έρευνα και τεχνολογία ήταν μια. Διεύθυνση την οποία την έκαναν επί εποχή Τσοχαντζόπουλου ο καθηγητής Δρόσος. Με απαρτολό σκοπό δεν πρόλαβε, αλλά θα ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό να συνδεθεί η έρευνα με τα πανεπιστήμια και με τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ θετικό σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Και τα αντισταθμιστικά παίζουν και αυτό το ρόλο συνήθως στα πολιτισμένα κράτη. Αυτό. Έχουν εκεί και μηχανίες ναι. Όπως είναι. Το όνομά σας και το σχόλιο σας. Ονομάζομαι Βικάτος Τάκης. Από αυτή τη συζήτηση δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτε. Μιλάμε για τα εξοπλιστικά, για τις μίζες, αλλά δεν έχω βγάλει νόημα. Τι συμβαίνει με τα εξοπλιστικά? Από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί SAE, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Τη στιγμή που, να κάνω και μια ερώτηση προς τους πολιτικούς. Εάν αύριο το πρωί ο κύριος Σαμαράς ζητούσε την ψήφο του Κοινοβουλίου για να κάνει μία αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεν αρκούσαν 181 ψήφοι για να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος. Αρκούσαν ή δεν αρκούσαν. Γιατί λοιπόν δεν
γίνεται αυτό το πράγμα, να αναθεωρηθεί το άρθρο του Συντάγματος σχετικά με τους πολιτικούς, να αλλάξει ο νόμος περί ανευθυνότητας υπουργών και κάπου να αρχίσουμε να οδηγούμαστε και να στρώσουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, σήμερα πεινάει ο κόσμος, δυστυχεί, καίγονται παιδιά, πεθαίνει κόσμος από την πείνα, αυτοκτονούνε. Εμείς να μιλάμε για μίζες δισεκατομμυρίων και να λέμε ότι αν θα έρθουν, και τι καλός είναι αυτός ο απατεώνας που επιστρέφει αυτά τα λεφτά στο ελληνικό κράτος. Νομίζω ότι είναι αστείο, για να μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Αμέσως μετά. Ονομάζομαι Βαζελάκη Στέλιος, ασχολούμαι με το marketing και θα ήθελα να πω το εξής, ότι όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν γίνεται μια αγορά, το ποσό της μίζας πέφτει στη συνολική τιμή. Ως εκ τούτου έχει άμεσο αντίκτυπο στον Έλληνα φορολογούμενο. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση με τρεις πτυχές. Η πρώτη ερώτηση απευθύνεται στον αντιπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Με ποιο τρόπο θα επιστραφούν τα λεφτά? Το έχουμε συζητήσει ήδη. Okay. Έχει τεθεί το ερώτημα, μίλησε και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ωραία. Και το δεύτερο κομμάτι... Είπαμε ότι χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση. Μάλιστα. Η δεύτερη πτυχή είναι ποιο τρόπο θα τιμωρηθούν και αυτό αφορά τον κύριο Βορύδη. Παρακαλώ ησυχία για να ακούμε τους συμπολίτες μας. Και το τρίτο κομμάτι, κύριο Βορύδη, αυτό που είπα είναι με ποιο τρόπο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν οι συγκεκριμένοι. Και θα ήθελα μία ερώτηση στην κυρία Κανέλη και στον κύριο Αθανασίου. Αν η κυρία Κανέλη είχαμε την ευκαιρία ως Ελλάδα να ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κυβέρνηση ή ο κύριος Αθανασίου να είχαμε την ευκαιρία να ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια μέτρα θα παρθούν για να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα. Μάλιστα. Και τελειώντας, θα θέλω να πω... Όχι, μην κάνετε και πέμπτη ερώτηση. Όχι, μια τοποθέτηση μόνο. Η ανευθυνότητα του σήμερα είναι μεγαλύτερη απειλή για το αύριο. Κάποιοι ήταν υπεύθυνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Θέλετε να πείτε μία φράση, κύριε Αθανασίου? Θέλω να πω κάτι για τη διαφθορά και πραγματικά έτσι... Όχι, για αυτό που ρώτησε ο συμπολίτης μας. Τι θα γίνει... Για το αν έχετε σκεφτεί με ποιο τρόπο δεν θα επαναληφθούν αυτά αύριο. Θα σας πω τι λέει το δικό μου το φτωχό το μυαλό. Και μιλάω όχι με τη δύναμη του γνώστη, αλλά τουλάχιστον με τη δύναμη του αναγνώστη. Μιλάμε για διαφθορά. Στη διαφθορά χρειάζονται δύο. Εμείς εξετάζουμε μόνο το ένα σκέλος της διαφθοράς. Ποτέ δεν φτάνουμε στον άλλον. Εν προκειμένου ο άλλος είναι αυτή τη στιγμή η πιο ισχυρή χώρα της Ευρώπης, η Γερμανία. Αλλά θέλω να φτάσω στον πυρήνα αυτού που ρωτήσατε. Πώς καταπολεμάει κανείς τη διαφθορά? Δείτε, η τραγωδία αυτής της χώρας είναι η εξής. Η διαφθορά είναι θέμα στοιχειώδους εντιμότητας. Στοιχειώδους. Όταν ο νόμος λέει Χριστά ήθη, δεν σου λέει κάνε το καλό, γίνε άγιος. Σου λέει ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Μη γίνεσαι άγιος. Αυτό που χρειάζεται για να καταπολεμήσει κανένα τη διαφθορά είναι απλή στοιχειώδης εντιμότητα καταρχήν στην πολιτική εξουσία. Δεν μπορεί να πει κανένας τίποτε άλλο. Γιατί όταν αυτή η χώρα δεν είχε υποδομές, όταν δεν είχε μηχανισμούς, είχε όμως τίμιους ανθρώπους, δεν εμφανίζονταν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί κάποτε η εθνική άμυνα θεωρεί το κάτι το ιερό και πώς κατάντησε αυτό το ιερό? Λέγανε στράτευση και φορολογία, ιερά πράγματα. Πώς κατάντησαν αυτά τη σκησή? Τα ρίξαμε δηλαδή στα σκυλιά. Καταρχήν λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Στοιχειώδης εντιμότητα. Αυτό είναι που έχει ανάγκη η χώρα. Και βεβαίως με τα ελεγκτικοί μηχανισμοί. Να πω μια φράση για τον άνεργο. Εγώ θα έλεγα πρώτα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Κύριε Νικολάου, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο του κυρίου Ρωμαίου «Χρεοκοπίες στην Ελλάδα», το πρώτο δάνειο που πήραμε πριν γίνουμε ελληνικό κράτος φαγώθηκε με μίζες. Μάλιστα. Φαγώθηκε με μίζες. Ποτέ δεν δημιουργήσαμε σοβαρό και κανονικό. Σήμερα φοβόμαστε να φτάσουμε να στον Υπουργό. Μια κουβέντα. Ναι. Αυτό φοβόμαστε. Ναι, κυρία Κανέλη. Ρωτήσατε, αν γινόταν το κουκουέ, η γνώμη μου είναι ότι στην ερώτησή σας κλείβεται όλη η τραγωδία του αποτελέσματος. Γιατί υποθετικές ερωτήσεις παίρνουν και υποθετικές απαντήσεις. Στο κουκουέ αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν θα σας απαντήσω υποθετικά και θα σας απαντήσω ακριβώς πάνω στο επιθυμητό σας. Για να γίνει το κουκουέ εξουσία, πρέπει να το φέρετε εσείς.
Και τότε δεν θα σας λέει το κουκουέ τι θα κάνετε, θα υπαγορεύετε εσείς το κουκουέ τι να κάνει. Δυστυχώς αυτό είναι εξαιρετικά κοπιαστικό. Οπότε πίσω από μία θεωρία θα σας απαντήσω μόνο. Στους εξοπλισμούς και στην παραγωγή ενδεχομένως να είχατε από Σουκχόι και Καλάσνικοφ μέχρι το κύρος και τον δρόμο για τους εχθρούς του ενός πραγματικά κόκκινου στρατού. Ελάτε, το όνομά σας και το σχόλιο σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ζίκουλης Ανδρέας, είμαι ηθοποιός. Θα ήθελα να κάνω μία τοποθέτηση παρά ερώτηση. Έχουν γίνει χιλιάδες. Σύντομη, παρακαλώ. Συντομότατη. Έχουν γίνει χιλιάδες ερωτήσεις. Έχετε απαντήσει σχεδόν σε όλες. Περνάμε μία περίοδο κρίσης. Είναι μέσα στο σύστημα. Δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Το έχουν αναλύσει πάρα πολύ πριν από μένα. Βλέπουμε καθημερινά εκπομπές σαν τη δική σας και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα. Εκπομπές που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία ανθρώπους οι οποίοι είτε με ενδείξεις είτε με στοιχεία έχουν φερθεί ανήθικα. Έχουν κλέψει, έχουν κάνει πράξεις οι οποίες είναι κατά του λαού. Από κάτω εμείς ο λαός, κάποιοι χειροκροτάνε, κάποιοι λέει πάρτε τους το κεφάλι, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό ενδεχομένως η κυβέρνηση να το κάνει γιατί βλέπει ότι πέφτει δημοσκοπικά για να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει και χίλια δυο, ο καθένας όπως το βλέπει. Μας διαφεύγει όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες, κυρία μου και κύριοι. Και δεν θέλω να γενικεύσω, μακριά από μένα η όποια γενικεύση. Εσείς. Αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Βορύδη, και στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, επειδή είσαστε τα κόμματα που κυβερνούν ως τα περισσότερα χρόνια. Εσείς, όχι εσείς προσωπικά, καταλαβαίνομαστε έτσι, είσαστε υπεύθυνοι για αυτή την κοινωνία. Μία κοινωνία χωρίς ήθος, χωρίς παιδεία, χωρίς αίσθημα αλληλεγγύης, να κοιτάει μόνο την πάρτη του ο καθένας, να τον ενδιαφέρει πότε αυτό το σύστημα που βρίζει να έρθει η στιγμή να ανέβει ένα σκαλί στην καπιταλιστική πυραμίδα, γιατί καλώς κακώς αυτό είναι το σύστημα. Έχετε, αν θυμάστε καλά, πριν από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάλλωνος Παπούλιας, είχε πει το εξής πάρα πολύ καλό. Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα γυρατιά. Θα προσθέσω και στους αναπήρους. Έχω να δω ευτυχισμένο γέροντα 20 χρόνια. Δεν έχω δει ανάπηρο στο δρόμο και ούτε πρόκειται να δω να κυκλοφορεί σε αυτή την άθλια πόλη κανέναν. Και αν δω έναν, θα είναι μέσα στη μέση του δρόμου και οι συνάνθρωποι μου θα του κορνάρουν ότι τους εμποδίζει την κυκλοφορία. Μεγαλώνουμε παιδιά με τέτοιες αρχές. Να τρώνε, να κοιτάνε τον εαυτό τους. Δεν μπορούμε να ζητάμε να μας αξίζει καλύτερη κοινωνία από τη στιγμή που φερόμαστε έτσι. Έχω να κάνω μία πρόταση, γιατί μπορώ να λέω μέρες αυτά τα πράγματα. Ελάτε, κλείστε. Μία πρόταση. Πιστεύω, για να λυθεί, για να αρχίσει να λύνεται το πράγμα, και η κοινωνία θέλει πολύ καιρό για να αλλάξει, δεν αλλάζει από την μέρα στην άλλη, να γίνουν ελεκτικοί μηχανισμοί από ανεξάρτητες αρχές, που να μην τις έχετε ορίσει εσείς, καταλαβαίνομαστε κύριε Βορύδη, έτσι όχι εσείς, και ταυτόχρονα, εσείς που είστε υπεύθυνοι για τη σημερινή κοινωνία, αύριο το πρωί, πρέπει να σηκωθείτε. Να ζητήσετε συγγνώμη από τα παιδιά σας, από τον ελληνικό λαό, να παραιτηθείτε από τα αξιώματά σας και ταυτόχρονα να κάνετε έκκληση σε ανθρώπους που δεν ονειρεύονται πώς να κλέβουν, αλλά ονειρεύονται πώς να προσφέρουν και να δημιουργούν, να έρθουν να αναλάβουν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αλλιώς αυτή η κοινωνία. Μάλιστα. Θα γεμίσουμε χιλιάδες εκπομπές τέτοιες. Δεχτήκατε ηθοποιή ορομίσθιο και δεχτήκατε και 400 ευρώ χαμηλό. Δεν το και να παίζετε μονόλογο και να κόβετε το μήκος του έργου για να πέφτει το κόστος του εργοδότη. Και θα μιλήσουμε για ήθος, εμείς. Ποιούντες. Δεν φτιάξατε μόνο εσείς. Εγώ λέω... Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Μα, επειδή μου απάντησε γι' αυτό. Ναι. Δώστε το μικρόφωνο να δώσει μια πολύ σύντομη απάντηση. Κυρία Κανέλη, δεν βγάζω τον εαυτό μου εκτός και είπα ότι η κοινωνία δεν είναι όλη ανήθικη. Ένα μεγάλο κομμάτι της. Το ότι κάποιοι ηθοποιοί μπορεί να δεχτήκανε... Χρησιμοποιήσατε συνεχώς δεύτερο πληθυντικό. Αν είχατε χρησιμοποιήσει πρώτο πληθυντικό, θα είχαμε συνεννοηθεί. Να ζητήσω συγγνώμη. Και θα είχατε αποφύγει τη γενίκευση. Ζητάω συγγνώμη και μετατρέψτε όλη μου την τοποθέτηση στον πρώτο ηλικό. Το δέχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Το όνομά σας και παρακαλώ ονομάζομαι, για συντομία. Η δύναμη του Ενικού, τελικά. Ονομάζομαι Μπουρούτης Ράλης. Είμαι συνταξιούχος προς το παρόν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συντάξεις στο μέλλον. Ακούω όλη αυτή τη συζήτηση και συγκρατώ με τα πολύ μεγάλη δυσκολία τον εαυτό μου. Βλέπω για μίζες να πηγαίνουν να έρχονται. Βλέπω για δισεκατομμύρια να πηγαίνουν να έρχονται.
βλέπω να λένε ότι είναι αντισυνταγματικό να κατασχέσουμε τις περιουσίες. Είναι όμως συνταγματικό να κατασχέσουμε τους λογαριασμούς με απόφαση του έφορου. Είναι, αυτό είναι σωστό. Δεν λέω. Προσπαθώ λοιπόν να κρατήσω το ανέβρα μου, να μην βγω από τα ρούχα μου και είμαι και χοντρός, δεν είναι καλό θέμα. Θέλω να σας πω το εξής, παιδιά. Είστε πάνω σε μια πυρητιδαποθήκη. Δεν έχετε καταλάβει που βρίσκεστε. Βλέπουμε ότι δεν κάνετε τίποτα. Λέμε από εδώ, από εκεί, αλλά συστήματα, ελεκτρικούς μηχανισμούς, το ένα, το άλλο. Ναι, ήρθε μια εταιρεία, έδωσε μίζες. Αυτή η εταιρεία δεν μπορεί πλέον ποτέ να συνεργαστεί με το ελληνικό κράτος. Πού είναι το αυτό? Πουθενά. Δεν μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε μίζες να συνεργαστεί με το ελληνικό κράτος. Απολύεστε, φεύγετε κι εσείς και όλοι σας. Δεν το είδα πουθενά αυτό. Δεν είδα πουθενά τίποτα να γίνεται και από τη λίστα. Λαγκάρτ, ψάχνουμε 150 άτομα, λέει ο κύριος Στουρνάρας. Τα ψάχνουμε ακόμα. Και ψάχνουμε και καιρό, να περάσει ο χρόνος. Τίποτα άλλο. Παιδιά, σας πω κάτι εσάς της κυβέρνησης. Δεν πιστεύω ότι είστε κυβέρνηση. Σας πω κάτι πολύ βαρύ τώρα. Πιστεύω ότι είστε συμμορία. Δεν είστε κυβέρνηση. Δεν εκπροσωπείτε εμάς. Είσαστε μονάχα ένα 25-28% που άμα το βάλεις και σε αναλογία φτάνει στο 15. Δεν έχετε πλειοψηφία, δεν έχετε κανένα δικαίωμα και έχετε περισσότερο θράσος να εμφανίζετε και να μας λέτε ότι θα μας σώσετε. Δεν θέλω να με σώσετε πλέον. Δεν θέλω να με σώσετε. Κάντε κάτι, δεν ξέρω, μπορεί να φύγετε. Πολύ καλά θα κάνετε. Αυτά, παιδιά. Συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Ξανθόπουλος. Θα ήθελα να ρωτήσω για τα σκάνδαλα αυτά. Στα υποβρύχια υπάρχει καμιά ρήτρα για μη παραλαβή εμπορευμάτων? Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όταν γίνεται κάποια κατασκευή, υπάρχουν ρήτρες. Εδώ υπάρχει τίποτα? Βεβαίως υπήρχε ρήτρα. Το προσωπικό του. Θα σας απαντήσει ένα λεπτό εδώ ο συμπολίτης σας και θα σας δώσω πάλι το λόγο. Ήταν ενέργειες που έπρεπε να γίνουν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες και δεν έγιναν και δεν ξέρω το λόγο. Το 2006. Δυστυχώς ένας ακόμη λόγος που το ελληνικό δημόσιο έχασε κάποια ακόμη πάρα πολλά εκατομμύρια. Ελάτε. Το προσωπικό των ελληνικών ναυπηγείων, γιατί εκπαιδεύτηκε στα ναυπηγεία της Χαντεβέ στο Κύελο για να έρθει η Χαντεβέ να αγοράσει τα ελληνικά ναυπηγεία για να κατασκευάσει τα υποβρύχια? Με έξοδα βέβαια των ελληνικών ναυπηγείων. Και δεύτερον, για τον κύριο Δημητρακόπουλο, επικαλέστηκε την επίοικια της δικαιοσύνης. Αυτοί που έχουν αυτοκτονήσει μέχρι τώρα και αυτά τα λεφτά που φάγανε οι κύριοι που πάνε στη δικαιοσύνη, έχουν την επίοικια για να ξαναγυρίσουν? Θα τους αφήσει ο Θεός? Δεν νομίζω. Να απαντήσω σε αυτό το τελευταίο μόνο. Να απαντήσετε πολύ σύντομα, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εάν η δικαιοσύνη δεν έχει ψυχραιμία και σύνεση και μετατραβούμε όλοι σε λαϊκό δικαστήριο, λύση δεν θα υπάρξει. Καταλάβατε, εάν αρχίσουμε και δημιουργείται ένα αίσθηκτο, μια διάθεση ανθρωποφαγίας, επιτρέψτε μου, από κράτος δικαίου θα γίνουμε ζούγκλα. Εγώ σαν νομικός αυτό δεν το δέχομαι. Μάλιστα. Θλίβομαι σαν πολίτης που αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας που αυτοκτονούν, αλλά όταν όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχουν μισό δισεκατομμύριο στο εξωτερικό που δεν το φέρνουμε εδώ για να υπάρχουν μισθοί, συντάξεις και να μην αυτοκτονούν πολίτες μας, εκεί να αναζήτησε τις ευθύνες, σε αυτούς τους ανίκανους. Κύριε Δημητρακόπουλε, μου δίνετε το λόγο αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω εγώ, αν και ήταν άλλο. Ονομάζομαι Λινάρδος Δημήτρης. Αυτό το οποίο λέτε εσείς αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια επιοίκεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες και πρέπει να εκτελεστούν. Εδώ μιλάμε για τρομερά πράγματα. Αυτή τη στιγμή μας ακούει ο κόσμος ο οποίος έχει ξενυχτήσει να αιωρούνται ένθεν και ένθεν δισεκατομμύρια. Ακούω για εξοπλισμούς τους οποίους ο κύριος Φράγκος και ο κύριος Πτέραρχος μας είπαν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν άρματα μάχης τα οποία ναι μεν είναι αξιόπιστα αλλά δεν έχουν πυρομαχικά. Και από ό,τι άκουσα και σε κάποια άλλη εκπομπή έχουν μόνο για 3 ώρες. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Για δύο μέρες. Εθνική προδοσία λέγεται. Εθνική προδοσία, ακριβώς. Και ξέρετε στην εθνική προδοσία τι ακριβώς γίνεται? Εκτέλεση. Αν υπήρχε δυνατότητα να γίνει εκτέλεση, θα έπρεπε να γίνει εκτέλεση. Συγγνώμη που γίνομαι τόσο καυστικός, αλλά αυτό είναι. Πριν από λίγο έμαθα από κάποιον συμπολίτη μου εδώ πέρα
ότι στα ναυπηγεία του Καραμαγκά δεν είναι 4 υποβρύχια τα οποία φτιάχνονται αυτή τη στιγμή. Είναι 6 και το γνωρίζετε. Κύριε Φράγκο, κύριε Πτέραρχε, είναι όντως αλήθεια ότι υπάρχουν 2 υποβρύχια τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα τόλ επάνω, σε τόλ μέσα και πάνω σε τάκους, τα οποία είναι για αναβάθμιση. Αλήθεια, έχει φωτογραφίες. Είναι αλήθεια λοιπόν. Αυτά τα υποβρύχια για να μάθει λοιπόν ο κόσμος. Αυτά τα υποβρύχια λοιπόν για να μάθει ο κόσμος, επειδή είχα την τιμή να υπηρετήσω και στο πολεμικό ναυτικό παλιά, σας πληροφορώ ότι έχουν πλήρωμα, ύπαρχο, έτσι, και κυβερνήτη. Ξέρετε πώς λέγεται και αυτό? Εσχάτη προδοσία. Είναι σαν το φαντάρο, ο οποίος είναι σε νευραλγικό σημείο πάνω στον Εύρο, φυλάει σκοπιά και του πήραν το όπλο. Και περνάει στρατοδικείο. Και δυστυχώς ούτε στρατοδικεία έχουμε δει, ούτε αεροδικεία, ούτε ναυτοδικεία. Δυστυχώς. Κύριε Λιναρδό, εγώ δεν μπορώ να μπω στην λογική του Λαϊκού Δικαστηρίου. Εγώ δεν μπορώ να μπω στην λογική ότι θα πρέπει να αρχίσουμε εκτελέσεις, ότι θα πρέπει να κάψουμε τη Βουλή. Εγώ λέω ότι οι ποινές οι οποίες πρέπει να επιβάλλονται να είναι ανάλογες του παραπτώματος το οποίο έχει διαπράξει ο καθένας. Και όσοι επιστρέψουν τα χρήματα πίσω στον ελληνικό λαό, μόνο αυτοί πρέπει να κλείσουμε. Όχι ατιμωρησία, μια επίκεια. Εάν εσείς θέλετε να τους πάτε στην κρεμάλα, να τους εκτελέσετε, να κάψετε όλους τους θεσμούς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια πλήρη κατάρρευση. Σε αρένα. Ξέρετε κάτι? Σε αρένα. Ξέρετε κάτι? Εγώ τέτοιες λογικές, ας πούμε, τέτοιες πρακτικές και τέτοιες, δεν τέτοιες τις πρακτικές και τέτοιες λογικές μας οδηγούν. Γιατί αυτά οδηγούν στον εμφύλιο. Ναι, αλλά μα ήδη έχουμε ακήρυκτο εμφύλιο. Θέλετε να τον κάνουμε, να τον κηρύξουμε κιόλας στον εμφύλιο. Κοιτάξτε κύριε Δημητρακόπουλε, βγήκαμε από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αντί να γίνουμε σοφότεροι ενεπλάκημεν σε εμφύλιο πόλεμο. Τη στιγμή που όλοι οι άλλοι λαοί πήγαιναν στην ανάπτυξη. Ηρεμήστε, σε εκπομπή είμαστε, δεν είμαστε στο Κολοσσέο. Δεν υπάρχουν οι τίγρες. Ακριβώς, δεν είμαστε στο Κολοσσέο. Αλλά κυρία Κανέλη, κυρία Κανέλη, ξέρετε, είμαι κάτι, πολίτης, δεν μπορεί να τελειώνει η εκπομπή με το έτσι του αυτοκράτορα. Είμαι για τους μελοθανάτους. Είμαι πολίτης αυτή τη στιγμή και βγαίνω έξω έχει από τα ρούχα. Έχει υπέροχους πολίτες που αντέχει αυτή τη στιγμή, που αντέχουν στην Ελλάδα. Έχει έντιμο κόσμο ο τόπος. Έχει και έντιμους αξιωματικούς. Είπα... Έχει έντιμους εργαζόμενους. Έχει έντιμους δικαστές. Δεν γυρνάει η γη επειδή υπάρχουν λαμόγια. Έλεος, ακριβώς, μην το κάνετε, ναι, κουρέλι. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λαμόγια. Εν ονόματι των παιδιών δηλαδή. Θα σας πω ένα ρητό για να κλείσει και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Δεν είναι αυτός ο τόπος για πέταμα. Κυρία Κανέλη, θα σας πω ένα ρητό. Χειρίζεστε πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και δυστυχώς ή ευτυχώς τη χειρίζομαι κι εγώ. Θα σας πω ένα ρητό, όχι στα αρχαία του Θουκυδίδη, όχι στα αρχαία. Εθνικών το αληθές. Όχι στα αρχαία. Προδότης δεν είναι αυτός ο οποίος προδίδει τα μυστικά της χώρας του την ώρα της μάχης. Προδότης είναι και αυτός που ηγείται ενός λαού και δεν φροντίζει δια την αύξηση του βιωτικού επίπεδου του λαού του οποίου άρχισε, το οποίο είναι αρχηγός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ε? Ότι είναι 2 φορές προδοσία. Ναι. Γιατί μόνο έχει προδοθεί και ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και έχουν υποφόρους. Αφήσει πύλες ανοιχτές. Διότι η εθνική άμυνα αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή τόσο πολύ που φτάνουν τα αντιτροπιλικά και τα φρεγάτες της γείτονος χώρας φτάνουν μέχρι την Εύβοια. Και ενώ ο ελληνικός λαός τα κατάφερε με χειρότερες συνθήκες και ακριβώς αντιστάθηκε και κέρδισε. Δεν θα με πείσετε μένανε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι διάτρητη. Έχει λαό και έχει και μανάδες στην Κρήτη που θα σηκώσουν την τσουγκράνα. Πάντα τη σηκώνει την τσουγκράνα. Αλλά ξέρετε τι θα πιστεύω αυτό. Τι πολιτικές επιλογές έχετε κάνει μέχρι τώρα. Την τσουγκράνα πάντα τη σηκώνουμε. Έλεος δηλαδή. Θα μου πείτε τι πολιτικές επιλογές έχετε κάνει. Πάντα θα τη σηκώνουμε την τσουγκράνα, αλλά να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχουν από πίσω κάποιοι άλλοι εμπρός παιδιά να πολεμήσουμε και όλοι μας να δοξαστούμε. Σας ευχαριστώ και καλή νύχτα σας. Κύριε Αντικολάου, τι επιλογές έχετε κάνει όλοι μέχρι τώρα, δεν τέλει. Πείτε το, πολύ σύντομα κύριε Ματζουράνη, πρέπει να κλείσουμε. Είναι δεδομένο ότι είναι λαϊκή απέτηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι λαϊκή απέτηση να υπάρξει. Να μην απαντήσετε και είναι λάθος του κυρίου Τσούκαλη που σας ρωτάει τι έχετε κάνει πολιτικά. Γιατί κύριε Τσούκαλη, πρέπει να σας δώσει πιστοποιητικό πολιτικών προνημάτων. Το υφιστάμενο σύστημα, αυτό εννοώ, μέχρι τώρα. Τι δεν μπορεί να απευθύνει συλλήφθη κατηγορίες για προδότες. Συλλήφθη. Παραπλανήθηκε εκεί. Συλλήφθη. Συλλήφθη. Όλοι. Βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια άποψη. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Ένα μόνο θέλω να πω. Ναι, αλλά... Ξεχνάτε τι έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές.
Το Σιλίβδιν το καταλαβαίνετε τι σας λέω. Απολύτως το καταλαβαίνω. Άμα δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επειδή όλοι οι Έλληνες δεν είναι του επίπεδου του δικού σας ή των πολιτικών των περισσότερων. Έτσι είναι απλός λαός, είναι κόσμος που βασανίζεται για το μεροκάματο. Αυτή τη στιγμή σκέφτεται πώς θα ταΐσει τα παιδιά του και εσύ μας λέτε τι ψήφισε. Είναι και σοβαρή ερώτηση αυτή, κύριε μου. Το πρώτο άρθρο του συντάγματος, σοβαρή, κύριε μου, λέει θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Θα σας ρωτήσω το εξής. Κυρίαρχος, το πρώτο άρθρο ημέρες, του συντάγματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε μία πρόταση μομφής. Εντάξει, πολύ ωραία. Για πεςτε μου πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν επιτρέπετε. Δεν ξέρω. 71. 71. Πόσοι χρειάζονται να φύγουν από τη Βουλή για να πέσει η κυβέρνηση. 60. Γιατί δεν φύγατε από τη Βουλή, παραθέσατε αφού θέλατε να ρίξετε την κυβέρνηση κατά αυτόν τον τρόπο, κάνατε πρόταση μομφής, την κάνατε για την ΕΡΤ και όχι για τις συντάξεις, όχι για τους μισθούς. Περιμένατε να γίνει η ΕΡΤ. Γιατί? Κύριε Χατζηνικολάου, θα ήθελα να πω μια κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, τον 31 ετών. Θα ζητώ την άδεια να αποχωρήσω. Είμαι στα όρια της φυσικής μου. Σε τρία λεπτά κλείνουμε. Θέλω να πω κάτι στον άνεργο των 31 ετών. Μια φράση. Αν είναι μια φράση. 15 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, στη χώρα αυτή όπου γίνεται πιστευτός ο κύριος Σόρας και το νερό του Καματερού, πρέπει να μιλάει κανείς απλά. Επαναλαμβάνω, δεν έχω τη δύναμη τη γνώστη, έχω όμως τη γνώμη, τη δύναμη του αναγνώστη. Απαντώ στον άνεργο των 31 ετών. Ναι, το κατάλαβα, δεν είπα για σας, για τον άνεργο μιλάω. Λοιπόν, η λύση είναι μία και θα τη βρείτε σε ένα καφενείο. Πας σήμερα σε ένα καφέ και βλέπεις τρία παιδιά, νέα παιδιά, 20-25 χρονών, να δουλεύουν, να σερβίρουν καφέ. Αυτά τα παιδιά παίρνουν από 25 έως 30 ευρώ. Πας την άλλη μέρα, από τα τρία παιδιά έχουν μείνει τα δύο. Τα δύο έχουν απολυθεί. Όταν θα δείτε πάλι από το ένα που έχει απομείνει να γίνονται δύο και τρία, όταν δηλαδή θα αυξηθεί η ζήτηση σε... Όταν θα το δείτε. Με τις παρούσες συνθήκες δεν θα το δείτε. Με Μέρκελ και υπάκου... Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε, παρακαλώ θερμά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται στην τηλεόραση αυτό. Θα είμαι ψεύτης. Δεν γίνεται. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε. Με το να αυξηθούν τα παρακαλώ, δεν θα ήθελα να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Με το να μειώσει την ανεργία που είναι 60% στην ηλικία του. Το όνομά σας και το σχόλιο σας που είναι και ο επίλογος της εκπομπής. Ευχαριστώ. Μακριονίτης Αντώνης λέγομαι. Είμαι σμήναρχος υπτάμενος σε ένα αποστρατεία. Έρχομαι από το Λαύριο. Όταν πέρναγα τη σχολή πολέμου, καθηγητές μας όπως ο Φίλιας, ο Παναγιώτης, ο Ήφαιστος κλπ. Μας είχαν πει ότι η εθνική ισχύ μιας χώρας στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Στην οικονομική ισχύ και στη στρατιωτική ισχύ. Στην οικονομική ισχύ δεν τα καταφέραμε και τόσο καλά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε στο μέλλον. Τώρα έχουμε πιάσει και τη στρατιωτική ισχύ. Το είπατε στην αρχή, αλλά δεν συζητήθηκε καθόλου. Πέρα από τα νούμερα, μίζες ή οτιδήποτε κλπ., να κοιτάξουμε και παρακαλώ τους παριστάμενους, τους πολιτικούς, να ευαισθητοποιηθούμε λιγάκι για το κομμάτι της εθνικής άμυνας επί της ουσίας όμως. Να γίνει μια συζήτηση σε αυτό. Και θα σας παρακαλούσα, επειδή υπόθηκε στην αρχή, μετά δεν ξανασυζητήθηκε, υπόθηκε η λέξη σαπάκια. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα σαπάκια, σε αυτά τα σαπάκια επιβαίνουν άνθρωποι. Αν θέλετε μία φράση, πείτε την, κύριε Βορύδη. Κοιτάξτε, εγώ τώρα στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής και επειδή άκουσα και οργίλες τοποθετήσεις, θέλω να πω τα εξής. Βεβαίως ότι τα ζητήματα της διαφθοράς είναι απολύτως κεντρικά και απολύτως κρίσιμα και προφανώς δημιουργούν και οργίλες αντιδράσεις. Αυτά νομίζω είναι κατανοητά. Αλλά εγώ θα ήθελα να σημειωθούν ορισμένα πράγματα γιατί δεν θέλω να μηδενίζονται όλα. Και νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιη απέτηση και αξίωση από συμπολίτες μου και συμπολίτησές μου, οι οποίες ψηφίζουν, οι οποίες είναι όριμοι και οι οποίες εν τέλει έχουν και ευθύνη για τις επιλογές τους. Δεν μπορεί να μηδενίσουμε το γεγονός ότι πάντως αυτή την περίοδο ελέγχονται συνεχώς και συστηματικά άνθρωποι και οδηγούνται στη φυλακή. Από τον πρώτη μέχρι την τελευταία βαθμίδα. Από υπουργούς μέχρι μεγαλοεπιχειρηματίες, μέχρι μεγαλοεκδότες, μέχρι όλους αυτούς. Μετά από τόσα χρόνια, αλλά πάντως τώρα. Πάντως τώρα γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, ακούστε κάτι τώρα. Και ίσως καθυπερβολήν. Και ίσως καθυπερβολήν. Το βάζετε εσείς. Εγώ λέω πάντως,
ότι αυτό δεν μπορώ να μην το σημειώσω. Το δεύτερο, ακούστε, το χειρότερο το οποίο μπορούμε να καταλήξουμε να κάνουμε είναι τις προσπάθειες που εν τέλει κάνουμε, γιατί τις κάνουμε μαζί, τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς οι ίδιοι να μην τις αναγνωρίζουν. Εγώ δεν λέω να σταματήσουμε την κριτική, εγώ λέω την κριτική να τις αρχίσουμε να τα ασκούμε. Αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε αυτά τα οποία γίνονται. Άμα τα μηδενίζουμε κιόλα, πηγαίνουμε σε ένα μηδενιστικό χάος, από το οποίο δεν βγαίνει απολύτως τίποτε. Το δεύτερο, το οποίο επιτρέψτε μου να το πω, να το υπογραμμίσω. Όσοι κάνετε κριτική, καλά κάνετε, γιατί έχετε τις απόψεις σας, τα κομμάτια σας, την ψήφο σας, βεβαίως. Ακούστε, τις απόψεις σας λοιπόν, τις πολιτικές σας θέσεις, ακούστε κάτι, ακούστε κάτι, ακούστε κάτι. Να μην ξεχνάτε όμως ότι σε τελευταία ανάλυση, αυτό το οποίο μας ενώνει, είναι μια κοινή διαδικασία απόφασης. Μην τη μηδενίζετε αυτήν. Θα πάτε στις κάλπες, θα κάνετε τις επιλογές σας. Θα επιλέξετε, θα επιλέξετε. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Ακούστε κάτι. Δεν ακούγεστε, ακούστε παρακαλώ. Κάτι. Ξαναλέω. Έχετε τη δυνατότητα αύριο, εσείς, που δεν σας αρέσει κανένας από κλείστε, αυτό το τραπέζι. Κλείστε, παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Βορύδη. Να κάνετε τη δική σας παρέμβαση και τις δικές σας επιλογές. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της δημοκρατίας. Ακούστε κάτι. Ωραία. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Άλλο σας λέω. Άλλο σας λέω. Εντάξει. Δεν ακούγεται. Αυτό που κάνετε είναι πολύ άσχημο. Λέει, κλέψαμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό βλέπουν λοιπόν ένα κινούμενο στόμα από το οποίο δεν ακούν τίποτα. Το λέω εγώ αυτό που λέει. Το λέω εγώ. Πείτε το. Κλέψαμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο σας λέω. Πείτε το. Παρακαλώ. Δεν ακούστηκε αυτό που είπε. Παρακαλώ. Πείτε το. Όσον αφορά για την ψήφο που είπε ο κύριος Βορύδης. Ότι την κλέψαμε. Εντελώς. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, είπατε, θα κάνετε εξεταστική επιτροπή. Όχι, μην πάμε σε λεπτομέρειες. Ξεχάστε. Κλείνουμε τώρα. Κλείνουμε. Όχι, μα... Όχι, κλείνουμε. Δεν είναι λεπτομέρειες. Δεν είναι τώρα αυτά λεπτομέρειες. Τα πράγματα. Τώρα η θα κλείσουμε. Η εξεταστική επιτροπή που είπατε, θα κάνετε, είπατε, θα κάνετε σκληρή διαπραγμάτευση του μνημονίου. Με τον Άδωνη, τον Στουρνάρα, τον Κυριάκο, τον Βραβιτσιώτη. Ελπίζω να μην φτάνει, τους είπατε όλους, εντάξει. Σκληρή. Λοιπόν, εντάξει, ελάτε, ελάτε ολοκλήρωση. Αυτός η τρόικα να τους έφερνε. Ωραία. Δηλαδή, δακόσκαρα. Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο λέω δεν ήθελα να κλείστε, κάνω παρέμβαση. Δεν ήθελα να κάνω παρέμβαση ουσίας, γιατί τώρα βάζετε ουσιαστικά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω να κάνω παρέμβαση ουσίας. Σας κάνω μια παρέμβαση θεσμική. Εγώ δεν σας λέω, απάντα ψηφίστε το ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αντιμνημονιακή πλατφόρμα που σας αρέσει. Δικαίωμά σας. Ψηφίστε το ΚΚΕ, που έχει πλατφόρμα συνολικής ανατροπής. Δικαίωμά σας. Εκείνο που σας λέω είναι το εξής. Μην μηδενίζετε συνολικά τη διαδικασία. Μην τη μηδενίζετε. Διότι αλλιώς πέφτουμε σε ένα κεντρικό χάος από το οποίο δεν θα βγούμε ποτέ. Εμείς όλοι, κρινόμαστε. Είπατε, εσείς νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε να παραιτηθείτε, να κάνετε να δείξετε. Μα δεν καταλάβατε. Η πολιτική που επιλέγετε και στέλνετε στο κοινοβούλιο κρίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τους κρίνετε. Δεν σας αρέσουν, τους αλλάζετε. Και η αλήθεια είναι ότι εσείς, ο ελληνικός λαός, έχει κάνει θεαματική αλλαγή σχετισμών δυνάμεων πολιτικών όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την έχει κάνει. Εγώ να την αξιολογήσω, δεν είναι η δική μου δουλειά. Εγώ παρουσιάζω προτάσεις. Σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν, δεν σας αρέσει ο Άδωνης, δεν σας αρέσει ο Βορύδης, δεν σας αρέσει ο Τουρνάρας. Τους αλλάζετε. Θα φέρετε τον Αθανασίου, την Κανέλη, τον Τζούκαλη, τον Ματζουράνη, όποιο θέλετε. Αλλά για μένα το σημαντικό ποιο είναι. Αφού κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση πάνω στο πού θέλουμε να πάμε αυτή τη χώρα, πάνω στο πώς θα γίνει η παραγωγική και η οικονομική ανασυγκρότηση, πάνω στο πώς πρακτικά και ποιος λέει ότι θα φτιάξουμε νέες θέσεις εργασίας, πάνω στο πώς θα αυξήσουμε το εισόδημα, αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Εγώ αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να την κάνουμε. Άκου, θα ήθελα να την κάνουμε όλοι, αλλά να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να λέμε συγκεκριμένα πράγματα ο καθένας για το που πάμε. Εγώ, παρότι μπορεί να λέμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση φταίει για την ανεργία, αυτή για τη μείωση των ανεργών, λέω το εξής. Ότι η δική μας θέση είναι θέση που έχει για τον άνεργο, είναι θέση για αυτόν που έχει χάσει εισόδημα, είναι θέση για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί λοιπόν, εμείς είμαστε εκείνοι που λέμε το πώς θα φτιαχτούν θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστώ όλους. Είτε σας πείθουμε είτε δεν σας πείθουμε. Σας ευχαριστώ. Αλλά έχουμε συγκεκριμένη άποψη, σας την παρουσιάζουμε και θα την κρίνετε. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το ότι συζητάμε και μπαίνουμε σε περιοχές που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν τις άγγιζε κανείς. Καλό ξημέρωμα.